Δύο λόγια πραγματικά είναι αυτό που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι τόσο εμείς οι προπονητές όσο και οι παίκτες της ομάδας μας θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, θα καταθέσουμε την ψυχή μας στο γήπεδο, θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε η ομάδα μας να διεκδικήσει αυτή την πολυπόθητη πρόκριση. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια που θα καταβάλουμε έχουμε ανάγκη τον κόσμο μας να έρθει να στηρίξει την ομάδα, να δώσει όθηση στα παιδιά για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από αυτό το μάτς. Το σκορ είναι ανατρέψιμο 100%, δεν είναι ένα σκορ που σε απαγορεύει να διεκδικήσεις και αυτό θα κάνουμε, θα διεκδικήσουμε. Θα προσπαθήσουμε όμως να αμυνθούμε οργανωμένα και σωστά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι παίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα δύο ταχύτητων πιο γρήγορα από το δικό μας. Θα προσπαθήσουμε πρώτα να αμυνθούμε με συνοχή και οργάνωση ώστε να μην δεχτούμε γκολ και θα προσπαθήσουμε τις επιθέσεις που θα βγάλουμε, γιατί θα βγάλουμε επιθέσεις όπως βάλαμε και στην έδρα τους επιθέσεις, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, ίσως και λίγο πιο τυχεροί ώστε να τις αξιοποιήσουμε. Ο Αστέρας στο παιχνίδι με τους Γερμανούς κινήθηκε σε ένα πλάνο. Το πλάνο αυτό έλεγε κλειστά αμυντικά κλείνουμε τους χώρους για να μην έχει χώρο και χρόνο ο αντίπαλος να δράσει. Το πετύχαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και γρήγορη επιθετική μετάβαση, δηλαδή από την ώρα που θα κλέψουμε την μπάλα να πάμε γρήγορα σε τελείωμα επίθεσης. Αξιοποιώντας τους καινούς χώρους και τα αργά στόπερ που θα έχει Mainz. Και αυτό το κάναμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά δυστυχώς δεν κάναμε γκολ. Πάνω σε αυτό το μοτίβο θα στραφούμε και τώρα, χωρίς φόβο, δεν φοβηθήκαμε στη Γερμανία με 20.000 κόσμο. Με μια ομάδα που δεν την ξέραμε, δεν είχε ξαναπαίξει επίσημο παιχνίδι. Τώρα που την γνωρίσαμε καλύτερα και στη δικιά μας έδρα, δεν νομίζω φοβηθούμε. Την απώλεια του Μπαράλες και του Τορμένα. Είναι δύο παιδιά τα οποία δεν θα μας βοηθήσουν τελικά. Ο Μπαράλες είχε ένα βαρύ διάστρεμα από το δεύτερο παιχνίδι με τη Ρουβανία, τελικά δεν τα κατάφερε. Και ο Τορμένα έκανε το περασμένο Σάββατο αρθροσκοπικά μια επέμβαση για καθαρισμό μηνίσκου. Θα είναι σε ένα μήνα κοντά μας πάλι. Είμαστε δύο μέρες πριν το παιχνίδι με τη Mainz. Πώς σκέφτεται ο Ζήλιο με την Μπαγκά, πώς περιμένει αυτό το παιχνίδι? Yes, now we prepare about this game. We make a very good training today and the day before. And we prepare our mind for this game. It's our final. We want to win this game and to go in the second round. Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Σήμερα έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή προπόνηση και είμαστε προετοιμασμένοι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι με τη Mainz. Πόσο πολύ πιστεύει ο ίδιος και συμπαίκτες του στην πρόκριση και πού πιστεύει ότι θα κερδίσει αυτή? Do you think that you will qualify to the next phase? Of course, because if I don't think we are qualification, I will not come for the game. I'm sure we will qualify for the next round and we will play 100% and we will win this game, I'm sure. Φυσικά, αν δεν το πίστευα, δεν θα προετοιμαζόμασταν τόσο σκληρά. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% των προσπάθειών μας και των δυνατοτήτων μας στον αγώνα και ελπίζουμε σε μία νίκη. Και τι μήνυμα θα θέλει να στείλει ο ίδιος στους φίλους του Αστέρα για το αυριανό μάτς? Θα θέλει να τους καλέσει? Would you like to send a message to the fans of Asteras Tripolis? Yes, I want to say for all the people from Tripoli to come from this game because we need all the people from Tripoli for this game and we will make a big game and we will write something for the history from the club. Ήθελα να πω σε όλους τους κατοίκους της Τρίπολης να παραστούν στο γήπεδο καθώς θα είναι ένας μεγάλος αγώνας και θα χρειαστούμε την υποστήριξή τους. Είμαστε δύο μέρες πριν τον μεγάλο αγώνα με την Mainz. Έχουμε κοντά μας τον Παύλο Ντεβλάσης. Πόσο πιστεύει ο ίδιος και πόσο περιμένει αυτό το παιχνίδι με τη Mainz? Estamos dos días antes del juego con Mainz. ¿Tú cuánto crees que será este juego con Mainz? No, la verdad que muy duro, como fue la semana pasada. Esperemos poder hacer un partido parecido, porque creemos nosotros que fue muy bueno el partido. Y bueno, tratar de concretar las ocasiones de gol y tratar de clasificar.
Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο match όπως ήταν αυτό της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, εμείς θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες μας για γκολ και να σκοράρουμε. Πού πιστεύω ότι θα κρυφθεί η πρόκριση και πόσο πιστεύει στην πρόκριση ο ίδιος? Και που το σκρέσει και σεραν μου η κριτικά λε πόρε που εγώ, γιατί και που το σκρέσει και λα ελεκτιόν σερά μπασάδα. Creo que va a ser parejo en todos los puntos, hasta en los balones parados, todo. Y nada, vamos a intentar, como dije recién, hacer el partido parecido al que hicimos en Alemania, porque creemos nosotros que hicimos las cosas muy bien. Y solamente faltando un minuto para que termine el primer tiempo, nos hicieron el gol y bueno, ahí hicieron la diferencia ellos. Πιστεύω ότι σε όλα τα σημεία μπορεί να κριθεί ένας αγώνας, όπως και στις τιμένες μπαλιές για παράδειγμα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, καθώς όπως είδαμε στο προηγούμενο αγώνα στη Γερμανία, το γκολ μπήκε λίγα λεπτά πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Οπότε πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα όλη τη διάρκεια του αγώνα. Υπάρχει τρομερή ζήτηση των ενδιαφέρων από πλευράς φιλάθλων για τα εισιτήρια του παιχνιδιού. Ποιο θα ήθελε να είναι το δικό του μήνυμα, που είναι και από τους αγαπημένους παίκτες της Κερκίδας, στο φιλάθλο κόσμο του Αστέρα? Los seguidores de Astera Tripolis quieren muchísimo ir a este juego. ¿Tu propio mensaje a estos fans, a esos fans? No, que vamos a todos los compañeros, todo el equipo va a dejar todo dentro de la cancha para intentar clasificar. Y nada, que vengan esperanzados porque nosotros creemos que podemos. Θέλω να πω στους φίλαθλους του Αστέρα ότι εγώ και οι συμπαίκτες μου θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό μέσα στο γήπεδο και να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Muchas gracias. Παρακαλώ.